Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τη συζήτησή μας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Πολιτικός Μαραθώνιος μεταδίδεται κάθε Σάββατο 12.30 το βράδυ για 2 ώρες στο έξτρα και κάθε Δευτέρα 6.30 ώρα το πρωί με 7.30 μία ώρα. Ξαναλέω λοιπόν προς υποβοήθηση της μνήμης σας ότι Δευτέρα στις 12.30 ώρα το βράδυ ξεκινάει ο Πολιτικός Μαραθώνιος και διαρκεί 2 ώρες. Σάββατο είπε ή Δευτέρα. Σάββατο είναι 12.30 με 2. Ναι, είπα Δευτέρα. Ναι. Συγγνώμη κύριε Βερόνη. Λοιπόν, Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ και διαρκεί 2 ώρες και Δευτέρα 6.30 η ώρα το πρωί και διαρκεί 1 ώρα μέχρι τις 7.30. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή σας. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της σημερινής διαδικασίας κάποια πράγματα αφορώντα τις τελευταίες εξελίξεις. Είδατε και το 20λεπτο με τα πεπραγμένα της Ένωσης Κεντρών την τελευταία 20ετία με την ευστοχία των προβλέψεών μας και τα πράγματα τα οποία ζητούσαμε, τα οποία αν είχαν υιοθετηθεί από την ελληνική κοινωνία εδώ και 20 χρόνια, δεν θα φτάναμε στις ντροπές των ημερών μας, στα έσχη, αυτά τα οποία συναντάμε. Θέλω να πω 2 λόγια, κύριε Βερόνη και αγαπητοί μου και αγαπητές που παρακολουθείτε τη συζήτησή μας. Θέλω να πω 2 λόγια για αυτά που συμβαίνει με τις απεργίες. Γιατί είδαμε τους ένστολους να εμποδίζουν την έξοδο των αυτοκινήτων των ΜΑΤ στο Γουδί. Είδαμε συγκεντρώσεις έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο, στο οποίο παρίσταντο οι βουλευτές του Καμένου, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, και πράγματι μου δημιούργησε αληγινή εντύπωση ότι συνυπάρχουν ετερόδοξα πράγματα. Δηλαδή συνυπάρχει η Χρυσή Αυγή με το ΚΚΕ. Ότι δήθεν στηρίζουν τους ένστολους. Αυτό μου δημιούργησε αληγινή εντύπωση. Θα μου πείτε, στηρίζουν μια κοινωνική τάξη. Ναι, αλλά πώς τη στηρίζουν την κοινωνική τάξη? Έχει για τους ένστολους τόση ευαισθησία το ΚΚΕ, όσοι έχει η Χρυσή Αυγή, όσοι έχει ο Καμένος, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα εκείνο που ενώ παλιά κατηγορούσε την αστυνομία ότι περιθάλλει τη δεξιά, την άκρα δεξιά. Τώρα τόσο πολύ ο κ. Τσίπρας ενδιαφέρεται για τους μισθούς των ενστόλων. Θέλω λοιπόν, κύριε Βερόνη, να θέσω ένα προβληματισμό. Έχουμε μια κυβέρνηση που αποτελείται από κάποια κόμματα που κόβει μισθούς. Και έχουμε μια αντιπολίτευση που αντί να προσέρχεται να συζητήσει τι άλλες λύσεις θα βρούμε πιο ήρεμες στην αντιμετώπιση, να μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο, να μην γίνονται αδικίες, η αντιπολίτευση αυτή είναι κάθετα αντίθετη σε όλα. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση, η μεν κυβέρνηση πλήρως υποτασσόμενη στην Τρόικα, η δε αντιπολίτευση όχι σε όλα. Τι είδους πολιτική συμβίωση είναι αυτή, δεν την αντιλαμβάνουμε. Πού αποβλέπουν οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρετούντες των ξένων παράγοντα τόσο υποτακτικά, ούτε και αυτούς τους αντιλαμβάνουν που στοχεύουν, αλλά και οι άλλοι που είναι με όλους και με τους αστιφύλακες και με τους λιμενικούς και με τους δικαστικούς, όλοι, και ο Καμένος και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή είναι με όλους. Διερωτώ με, και οι άλλοι πού αποβλέπουν? Στο γκρέμισμα της κοινωνίας, στην πτώχευση, δεν βλέπω άλλη. Διότι εδώ χρειαζόμασταν κόμματα να είναι στη Βουλή, τα οποία να είναι συμβιβαστικά. Δηλαδή κόμματα που να πούνε, κυβέρνηση θέλεις όντως να μας σώσεις από την πτώχευση,
Μπράβο, αυτό το θέλουμε όλοι. Κανείς δεν θέλει να πτωχεύσουμε. Αλλά να δούμε τι σπατάλες θα κόψουμε, να δούμε τι θα αφαιρέσουμε περιττό, να δούμε ποιοι είναι οι πλούσιοι μέχρι τώρα δεν πληρώνανε να πληρώσουν παραπάνω, να δούμε το θέμα της φοροδιαφυγής, τι είναι το όπο θα το καταστήλουμε σε ένα βαθμό, να κάνουμε ένα ταμείο, να μην πτωχεύσει η χώρα. Αυτό θα περίμενα, αυτό θα έπρεπε να γίνεται στη σημερινή Ελλάδα. Στη σημερινή Ελλάδα λοιπόν έχουμε Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή, τους άλλους του Καμένου, που αναθεματίζουν την Ευρώπη και μας προτείνουν να πέσουμε από τον μπαλκόνι να αυτοκτονίζουμε, και τρία κόμματα τα άλλα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Κουβέλη, οι οποίοι μας λένε ναι σε όλα, το ναι σε όλα. Μέσα στο Κουβέλη βρήκανε και ένα άλλο τρίκ, να τα κάνουμε τώρα όπως θέλει η Ευρώπη, αλλά μελλοντικά να γυρίσουμε πίσω τους μισθούς. Αυτό είναι η πιο μεγάλη απάτη από όλες. Η πιο μεγάλη απάτη. Αλλάξανε την επαναδιαπραγμάτευση που θέτανε προεκλογικά και η Δημοκρατική Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα ότι ας μείνουμε στο ευρώ, ας μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μελλοντικά λέει θα κάνουμε και την επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, δηλαδή η κοροϊδία συνεχίζεται ακόμα. Μάλιστα. Αλλά και η Δημάρα αυτό. Τώρα να περάσουμε το νομοσχέδιο κόβοντας σε όλους και αργότερα να τους τα δίνουμε πίσω. Δηλαδή αργότερα να ξαναγυρίσουμε στα ρουσφέτια, στο μοίρασμα υποσχέσεων και στο πόλεμα των φίλων μας. Ναι. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή αυτά ως πολιτικές θέσεις. Δεν το καταλαβαίνω έτσι πού μπορεί να καταλήξει αυτή η κατάσταση. Μια κάθετη αντίθεση των δυνάμεων, η μεν άσπρο ή δε μαύρο. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση, στη συμφορά και στην πτώχευση, εγώ πιστεύω, διότι φοβάμαι τώρα και κάτι άλλο. Μήπως αρχίσουν οι ξένοι να σκεφτούν, ναι μεν αυτή η κυβέρνηση κάνει αυτά που θέλουν. Η επόμενη όμως, που είναι τόσοι άλλοι τρελοί που στην Αθήνα που είναι εναντίον της Ευρώπης, έτσι. Αν έρθουν μετά αυτοί και τα γκρεμίσουν όλα. Τσαντίστηκε ο κύριος Τσίπρας που δεν τον δέχθηκε ο Ρομπάι. Να τον δεχθεί να του λέει τι, ότι είναι κατά της Ευρώπης, ότι είναι υπέρ, να λέει τις τρέλες του. Ναι, δεν υπήρχε λόγος δηλαδή συνάντησης. Ναι, αφού κατηγορεί ο ίδιος ο Τσίπρας συνεχώς ως το κογκλήφους τους Ευρωπαίους. Θέλει να τον δεχθούν να συζητήσουν τι. Θέλει συνάντηση με τους τοκογλύφους ο κύριος Τσίπρας. Τι την ήθελε την συνάντηση. Για επικοινωνιακούς λόγους θα έλεγα. Δεν βλέπω άλλο. Για να φωτογραφηθεί με το Ρομπάι και να πει να είμαι. Αυτά είναι οι λιθιότητες κατά μένα. Όπως και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην οποία συμφώνησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή, διαφώνησε το ΚΚΕ. Για λόγους καθαρά πολιτικούς διαφοροποίησης. Πάλι έχουμε δηλαδή παραφύσεις σύζευξης. Ακριβώς. Χρυσές Αυγές με ΣΥΡΙΖΑ. Με ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες το κάνουμε. Πάντως ντροπή στους αριστερούς που ταυτίζονται με τους νεοναζί. Το πω έτσι. Ντροπή να πούμε, διότι εγώ θα σας πω κάτι. Αν ήταν η Ένωση Κεντρών στη Βουλή και για ένα θέμα πέστε ότι θα μπορούσε να, για ένα θέμα τρίτο, αδιάφορο θέμα, να συμφωνούμε με τη Χρυσή Αυγή. Ποτέ δεν θα δεχόμουν να συμπράττω, γιατί θα τους νομιμοποιούμε δι' αυτού. Ακριβώς. Ποτέ δεν θα δεχόμουν να συμπράττω με αυτούς οι οποίοι είπαν τη Βουλή σιχασιά, έτσι, οι οποίοι, όπως είπε ο ένας καθηγητής από τη Βόρεια Ελλάδα στο ΜΕΚΑ, την προηγούμενη Κυριακή, τι είπε αυτός ο κ. Μαραντζίδης, ότι τα 4 εκατομμύρια το χρόνο που παίρνει η Χρυσή Αυγή μπορεί να γίνουν βόμβα στα χέρια της για να δυναμητήσει το πολίτευμα και την νομιμότητα. Ακριβώς. Έτσι. Και πρέπει να ντρέπεται αυτός ο του Ποντικιού, πώς λέγεται, ο Δελατόλας, ο οποίος ξανάβγαλε κάτι γκάλωπ, είναι ο ίδιος και προ πενταμήνου πριν τις εκλογές του Μαΐου, εκείνος έβαλε τη Χρυσή Αυγή στο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων ότι παίρνει 6%. Πάλι και αυτός έρχεται τώρα και της δίνει 10%. Ο κύριος Δελατόλας. Της δημιουργεί ως τρίτο κόμμα. Ναι, τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, νομίζω ακόμη υπάρχει μία πίεση των εκδοτών
ένα παιχνίδι των εκδοτών για να γλιτώσουν ΙΚΑ, ΦΠΑ, αγγελιώσιμα τα οποία χρωστούν, εκβιάζουν την κυβέρνηση. Ακριβώς. Εκβιάζουν την κυβέρνηση μέσω ανόδου της ακροδεξιάς, χωρίς να αναλογίζονται τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχουν αυτές οι αυξήσεις στις δημοσκοπήσεις στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής για την κοινωνία. Δεν υπολογίζουν τις συνέπειες, παρά σου λέει θα βγω εγώ στο Μέγκα να πω ότι ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Και τι προβάλλουν πλέον πολύ έντονα και τις ανακοινώσεις και συνεντεύξεις βουλευτών και έχετε ακούσει καμία ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής να μιλάει ενάντια σε διαπλεκόμενα, ενάντια σε διαφθορά. Μόνο στους οκογκλήφους. Ακριβώς. Βρίζει την Γερμανία. Στην Γερμανία, ναι, που, ναι. Στη διαπλοκή τώρα για τη Χρυσή Αυγή έγινε φιλική. Ακριβώς. Έγινε πολύ οικείο ζήτημα η διαπλοκή. Λοιπόν. Και θα το επαναφέρουμε συνεχώς στο θέμα του κυρίου Μαραντζίδη, να βρούμε και από το Μέγκα την κασέτα, να την βάλουμε κάποια στιγμή, διότι έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Σίγουρα. Είπε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μέσα στη βαθιά κρίση την οποία ζει, κινδυνεύει να πάει σε ακρότητες και σε βία. Ναι. Και σε βία. Και είπε ότι αυτή η χρηματοδότηση των κομμάτων πρέπει να σταματήσει και για όλα τα κόμματα. Εννοεί. Και για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Πασόκ. Έχουν μέλη τα κόμματα να δίνουν 20 ευρώ το καθένα το μήνα και όχι να αρπάζουν 25 εκατομμύρια ευρώ ο Σαμαράς, 20 εκατομμύρια ευρώ ο Τσίπρας. Και ενώ αρπάζουν αυτά τα παχυλά λεφτά και είναι μεγιστάνες, και ο Καμένος παίρνει και αυτό 4 εκατομμύρια ευρώ κλπ. Πάνε συμπαραστάτες στις κοινωνικές ομάδες που εξεγείρονται. Πάνε. Και εγώ όμως στρέφομαι σε αυτές τις ομάδες που εξεγείρονται, στους αστυνομικούς, στους δικαστικούς, σαν ταπεινός αρχηγός ενός κόμματος της Ένωσης Κεντρών που δεν μπήκε στη Βουλή. Στρέφομαι σε εσάς όλους και λέω, επειδή είστε υποθέτω σόφρονες άνθρωποι που αγαπάτε την πατρίδα, γιατί για να έχει γίνει ένας αστυνομικός, για να έχει γίνει ένας δικαστικός, για να έχει γίνει ένας λιμενικός, σημαίνει ότι συμπράττει με τον νόμο για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Αυτή είναι η αποστολή. Ναι, μένα από αυτή τη δουλειά ζει, πάει στο σπίτι του 1.800 ευρώ και ζει, αλλά περιμένει η χώρα κάτι από αυτού. Ακριβώς. Όλοι εσείς διερωτηθήκατε εάν πρέπει να ισοσκελίσουμε τους προϋπολογισμούς μας και ότι πρέπει να μην δανειζόμαστε. Αυτό σας απασχόλησε ποτέ? Ή να τσεπώνετε μόνο τους μισθούς σας είναι το πρόβλημα? Λέει την ώρα που ο αστυνομικός παίρνει αυτά τα 1.000 ευρώ, τα οποία είναι 1,5 εκατομμύριο, άλλοι που δεν τα παίρνουν. Δεν τα παίρνουν. Να σκεφτούμε για τους άλλους, έτσι. Ή να σκεφτούμε ένα δάσκαλο πρωτοδιόριστο που παίρνει 600 ευρώ και τον βάζει στα Γιάννενα. Ούτε 600. Στα Γιάννενα και πρέπει από εκεί να νοικιάσει σπίτι, να φάει, να πιει, να ντυθεί, γιατί είναι δάσκαλο, δεν είναι παλιάτσος. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι η μισθή σας είναι μεγάλη, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή να φωνάζετε «δεν αντέχουμε άλλο», να εξεγείρεστε, να ενεργείτε όπως ξέρουμε ότι ενεργούν κάποιοι αναρχικοί στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορούσατε να κάνετε 2-3 μήνες, ορισμένα διάστημα υπομονή για να δούμε πώς θα πάει η σχέση μας με την Ευρώπη, γιατί οι κίνδυνοι αποβολής από το ευρώ δεν έχουν εκλείψει. Εννοείται, δεν έχουν εκλείψει. Εσείς όλοι, λοιπόν, δεν ξέρετε ότι πιέζοντας μια κυβέρνηση αδύναμη όπως είναι η παρούσα, μια κυβέρνηση που ασκεί λάθος πολιτική, να σας πω εγώ, αλλά πιέζοντάς την συνεχώς όλη η κλάδη, της μεταφέρεται ένα πανικό και αυτός ο πανικός μπορεί να οδηγήσει στην πτώχευση της χώρας και να χάσετε και το χιλιάρικο αυτό που παίρνετε κάποιοι. Ακριβώς. Το οποίο εγώ χιλιάρικο έχω στο περιβάλλον μου μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, που δεν το βγάζει το χιλιάρικο και τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο άνθρωπος. Λοιπόν, εσείς το βγάζετε, έχετε μια σταθερή δουλειά και γι' αυτό χτυπάγατε πόρτες σε υπουργούς, σε κόμματα, σε βουλευτές για να μπείτε στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Γιατί πήγατε στο δημόσιο, γιατί δεν ανοίγατε μια δουλειά δική σας ιδιωτική?
Θέλατε να αράξετε τη σιγουριά του δημοσίου. Θέτω λοιπόν ένα προβληματισμό. Γιατί παρασύρεστε από όλους αυτούς τους σοφιστές και τους επαγγελματίες πολιτικούς, όπως είναι ο Καμένος, η Χρυσή Αυγή, που όλο αναθεματίζει τους τοκογλύφους, αρπάζει όμως τα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κάθε βουλευτής της Χρυσής Αυγής πήρε 5 συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Δηλαδή δεν παραιτηθήκανε από τα προνόμια. Από κανένα προνόμιο, ούτε από την κρατική κεφαλή. Συχαίνονται τη Βουλή, αλλά δεν συχαίνονται τα λεφτά που δίνει η Βουλή. Ακριβώς. Αυτά τα θέλουν. Αυτά τα χαίρονται και τα απολαμβάνουν. Λοιπόν, εσείς όμως ο κόσμος θεωρείτε αλήθεια ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πιέσετε αυτή την κυβέρνηση? Μια κυβέρνηση που εγώ δεν την βλέπω να κρατάει πολύ. Μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε με λάθος πολιτική. Καταρχάς ο ίδιος ο Σαμαράς ήταν λάθος, γιατί 2 χρόνια έβριζε το μνημόνιο, πέρναγε και αυτό στην ίδια κατηγορία ευθύνης, όπως το ΚΚΕ, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, στο ίδιο βαθμό ευθύνης, και τώρα έρχεται και μας λέει προς Θεού μη φύγουμε από το ευρώ. Δηλαδή ο Σαμαράς στην τελευταία διετία, άμα πάρουμε τις ομιλίες του, από τόσο ανεύθυνος τώρα έγινε ο δίθεν ο πιο υπεύθυνος. Άρα και ο Σαμαράς είναι ένα αμαρτίες. Εγώ δεν σας είπα ότι είναι ο σπουδαίος να τον κρατήσουμε. Εγώ προσωπικά, σαν Βασίλη Λεβέντης, έχω προτείνει την παρέτησή του, γιατί βλέπω ότι στα χέρια του θα σκάσει η βόμβα της πτώχευσης. Και τι έχω προτείνει, το έχει ακούσει και ο κύριος Μπερόνης, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών όπως ο Μόντι. Ο Μόντι, τι κάνει ο Μόντι στην Ιταλία? Προσπαθεί, παίρνει μέτρα λιτότητος για να μην χρειαστεί η Δέλτα Νιτάφ. Παίρνει μόνος του τα μέτρα που ξέρει ότι θα έρθουν οι άλλοι, ώστε να κρατήσει την εθνική του ανεξαρτησία, την κυριαρχία του, και να μειώσει και τα ελλείμματα. Όπως και ο Ραχώη στην Ισπανία, που είναι πολιτικό πρόσωπο, έχει ανοίξει σχεδόν δεξιώσει. Παρά τα αυτά, σου λέει καλύτερα πριν να μην μπούμε στο Δέλτα Νιτάφ και μόνοι να πάρουμε μόνοι μας τα μέτρα, παρά να έρθουμε να έχουμε μπάστακες όπως οι Έλληνες που βάλανε μπάστακες πάνω από το κεφάλι τους. Και μάλιστα οι μεταρρυθμίσεις για την Ισπανία, θέλω να αναφερθώ, είναι πολύ πιο δίκαιες από ό,τι είναι και στην Ιταλία, και φυσικά δεν μιλάμε για την Ελλάδα. Γιατί εκεί η αντιπολίτευση είναι τρελή. Ακούστε, κύριε Βερόνη, η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας ποια είναι? Ότι στην Ελλάδα είναι όλοι τρελοί αντιπολιτευόμενοι, είναι καθέτος απορρίπτοντες τα πάντα. Ενώ στην Ισπανία υπάρχει αντιπολίτευση επικοδομητική. Είναι άλλα τα ήθη. Άλλες οι συνήθειες του πολιτικού κόσμου. Να εξηγούμεθα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φορολόγησαν κοινωνικές ομάδες όπως είναι δικαστικούς, μισθόλους, ανώτατους, κρατικούς υπαλλήλους, ποδοσφαιριστές. Κάτι που στην Ελλάδα είναι αδιανόητο να γίνει. Αδιανόητο, ναι. Εμείς πάμε χίδιν όλους, χαοδός. Όλους, ώστε να σώζονται οι ισχυροί. Ξέρετε, με τα οριζόντια μέτρα κλειτώνουν τα σκυλόψαρα. Είναι βασική αρχή αυτή στη φορολογική, στη φορολογική επιστήμη, γιατί και ο κώδικας είναι μια επιστήμη, ας πούμε. Σίγουρα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να διαφεύγουν οι μεγαλοκλέφτες είναι να δημιουργούμε στην κοινωνία ένα πανικό, να λέμε βάλτε όλοι από 2 κατοστάρικα, και να βρίσκουμε τα λεφτά από τους πολλούς. Έτσι κλειτώνουν λίγοι οι ισχυροί, οι εν παρανομία ευρισκόμενοι. Λοιπόν, αυτό διερωτώ με παρακαλώ πριν φτάσουμε να προχωρήσουμε λίγο σε όσο χρόνο απομένει στη σημερινή συζήτηση. Αυτό το προβληματισμό θέτω μπροστά σας. Εγώ δεν στηρίζω τον Σαμαρά, ζητώ την παρέτησή του, δεν τον κρίνω ικανό. Λέω και το παρελθόν του ότι είναι πολύ βεβαρημένο, του κυρίου Σαμαρά. Η διετία, τα πεπραγμένα του στη διετία δεν τον κατοχυρώνουν να ζητάει τις θυσίες που ζητάει τώρα. Λοιπόν. Και ο τρόπος που λαμβάνει τα μέτρα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τώρα άμεσα, αυτές τις μέρες, είναι καθαρά προς τη λάθος κατεύθυνση. Κάτι που το έχετε τονίσει επανειλημμένα και το τονίζουμε. Γιατί δεν βοηθάνε ούτε στην εξυγίανση, αλλά δεν βοηθάνε και προς μια κατεύθυνση που να δώσουμε μια προοπτική. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω, κυρίες και κύριοι, να δείτε τι έγκλημα κάνατε αγνοώντας την Ένωση Κεντρών στις 6 Μαΐου ή στις 17 Ιουνίου. Η Ένωση Κεντρών θα έλεγε, συμφωνούμε να σωθεί η χώρα, ελάτε να δούμε πώς.
Και θα αρχίζαμε τη συζήτηση επί των μέτρων και ήθελα να δω εκεί αν δίκαιες προτάσεις θα είχε τα κότσια ο Σαμαράς να τις απορρίψει. Και χωρίς να μετέχουμε εις κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Θα λέγαμε κύριοι, εμείς είμαστε υπέρ του να μην πτωχεύσουμε, να σωθούμε, αλλά και υπέρ του να εξεύρουμε με δίκαιο τρόπο χρήματα για την κάλυψη του κενού. Με δίκαιο τρόπο. Και θα λέγαμε, γιατί την πρώτη κατοικία την βάζετε χαράτσι, γιατί στα κόμματα δίνετε τόσα εκατομμύρια ευρώ, όταν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί τώρα λείπουν 30 εκατομμύρια ευρώ για να βρούνε 25.000 γονείς για το παιδί τους παιδικό σταθμό. Θα μείνουν, δηλαδή, θα χρειαστούν να παραιτηθούν ένας εκ των δύο γονέων από τη δουλειά του, γιατί πώς, και η φύλαξη ενός παιδίου δεν μπορεί να ανατεθεί στο Θεό, δεν μπορείς τριόχρονο παιδί να το αφήνεις και τεσσάρων σίγουρα, στη πάνε μοίρα του και να γυρίσεις από τη δουλειά και να βρεις το παιδί πεθαμένο ή κάτι άλλο, είναι σοβαρά ζητήματα η παιδική σταθμή. Μπορούμε λοιπόν κόβοντας τα λεφτά από τα κόμματα, από τους αρουραίους των κομμάτων, να έχουμε λύσει το θέμα των παιδικών σταθμών και το θέμα των χρεών προς τους φαρμακοποιούς. Να δύο πράγματα που μπορούσε να κάνουν τα χρήματα των κομμάτων άμεσα. Αλλά στην αρπαχτή όλοι συμφωνούν και κάνουν τους, ότι καίγονται υπέρ του λαού στις διαδηλώσεις, όντας όλοι υποκριτές, ναι, και φαρισαίοι. Βλέπουμε όλα τα κόμματα πώς συμμετέχουν, ναι, στις διαδηλώσεις των ένστολων, των δικαστικών. Όλους τους στηρίζουν εξαρτήτως. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πώς στηρίζει τους ένστολους, πώς στηρίζει τους δικαστικούς, ενώ επί της ουσίας πόσες φορές στο παρελθόν είχε έρθει σε σύγκρουση και με τους αστυνομικούς και με τους δικαστικούς. Επειδή κάποιος αμφισβητεί αν η συνταγή της Ένωσης Κεντρών αρκεί για να φτάσουμε στο 3% έλλειμμα, οπότε η χώρα επιστρέφει στις αγορές. Επειδή αμφισβητούν κάποιοι, λέω το εξής. Τι ζητήσαμε εμείς, να τα ξαναπούμε τα μέτρα. Έτσι, να κοπεί 20% όπως παίρνουν πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα, οικογενειακό εισόδημα. Να μπει χαράτσι, αντί 10 ευρώ που μπαίνει τώρα σε όλους, να μπει σε αυτούς που έχουν πάνω από 3 σπίτια, στο ε9, αντί 10 ευρώ να μπει 30 ευρώ χαράτσι. Σε αυτούς που όμως έχουν πάνω από 3 σπίτια. Πάνω από 3 σπίτια. Δεύτερον. Τρίτον, μισθός Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, Βουλευτών, Δημάρχων, Μητροπολιτών, Περιφερειαρχών, όλα αυτά, ανωτάτων κρατικών λειτουργών, να κατέβει 50%, όχι 7 που το κατέβαζε τις 100 ο κύριος Σαμαράς. Ζητούμε να φύγουν από τη Βουλή τα 1.700 κοπρόσκυλα τα οποία είναι συγγενείς των βουλευτών και παίρνουν τσάμπα το μισθό τους. Και αποτελούν και πρόκληση τη στιγμή που όλος ο κόσμος έχει ανέργους, οι κύριοι βουλευτές να βάζουν τα παιδιά τους και τα νύψια τους στη Βουλή. Λοιπόν, να επιστρέψουν αμέσως στην υπηρεσία τους οι 12.000 αποσπασμένοι που σήμερα κάνουν σουλάτσο σε βουλευτικά γραφεία, σε υπουργεία, στη Βουλή, από εδώ και από εκεί κάνουν σουλάτσο. 12.000 άτομα, δεν είναι λίγα. Και για πέρυσι το 2011 η Τρόικα με ζητούσε 15.000 να βάλουμε σε εφεδρεία. Και εμείς 12.000 έχουμε τεμπελόσκυλα τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Άρα, ναι, παρά απλά άμα πηγαίνει ο Σαμαράς κάπου τον ακολουθούν. Άμα πηγαίνει και καταλάβατε, δηλαδή αποτελούν κινητούς θειάσους. Περιοδεύονται θειάσους. Ζητήματα τα οποία τα βρίσκεται παράλογα. Παράλογα τα βρίσκεται αυτά. Το κόψιμο της χρηματοδότησης των κομμάτων το βρίσκεται παράλογο. Θέλετε στην Συγκρού να έχει ο Σαμαράς 800 τεμπελόσκυλα και άλλα τόσα το Πασό και άλλα τόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέλετε αυτό? Κάθε βουλευτής πρέπει να έχει 5 συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Και που θυμάμαι έδινε κάπου στον Αυτιά συνέντευξη ο Τσίπρας και τον ρώτησε ο Αυτιάς, μα λέει, πρέπει να μπαίνουν συγγενείς των βουλευτών στη Βουλή? Και λέει ο Τσίπρας, δεν μπορείς, λέει, με νόμο να το απαγορεύσεις. Απλά ο λαός να μην ψηφίζει, λέει, τέτοιους ανθρώπους. Άρα στήριξε. Άρα προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ, έχει γεμίσει τη Βουλή με συγγενείς των βουλευτών. Έτσι. Έπρεπε να ντρέπονται γι' αυτό. Δηλαδή και στα χρήματα των κομμάτων χρειάζονται και ο Τσίπρα, το μεγιστάνα της πολιτικής. Για να υπάρχει δίθεν, λέει, διαφάνεια. Άσε μας, λέει, Τσίπρα, τώρα. Για να υπάρχει στο μάχη το δικό σας να είναι γεμάτο και του κόσμου άδειο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που ακολουθεί,
Και ο Τσίπρας σαν... Και ο Χαμένος έχει γίνει ένα... Και ο Χαμένος, ναι. Και ο Χαμένος, δηλαδή, και ο Σομαριάς, κάτι... Ναι, δεν έχω, δηλαδή, πώς να σου πω, αισθάνομαι αηδία, δηλαδή, όταν τους παρακολουθώ, να με συγχωρήσουν για αυτό που λέω, τους έχουμε σαν ανθρώπους, αλλά αυτή η μόνιμα είναι υπέρ όλων. Όποιος, ναι. Όποιος κλάδος και να ξεκινείται, ο Χαμένος είναι υπέρ του, ο Τσίπρας είναι υπέρ του, η Χρυσή είναι υπέρ του. Αηδιάζω με αυτές τις συμπεριφορές. Μετά, όλοι οι τοκογλύφοι, οι ξένοι και οι λοιποί. Μα με λεφτά των τοκογλύφων, κύριε Τσίπρα, κύριε Καμένο, παίρνεις τα εκατομμύρια για το κόμμα σου. Παρετήσου λοιπόν, παρετήσου για να δείξεις ότι δεν θέλεις τα λεφτά των τοκογλύφων. Έχουν όλο το δικαίωμα να παρετηθούν. Δεν το να κάνουν. Καταθέσουν μια τοκογλυφία, να καταθέσουν πρόταση νόμου, τίποτα. Ναι, και έχουν, όπως είπαμε, το θράσος και τάσσονται δίδεν υπέρ των εξεγειρωμένων κλάδων. Ανεξαρτήτως. Οι οποίοι και κλάδοι διάλεξαν κακή ώρα για να εξεγερθούν. Ιδίως οι ένσωλοι και οι δικαστικοί. Ναι, ναι, και οι δικαστικοί. Έχω και στην οικογένειά μου δικαστικούς. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει κάποια εκπρόσωπος των δικαστών, με ένα απειλητικό τρόπο, έτσι, με ένα τρόπο στα κανάλια, μια κυρία, δεν θέλω να μιλήσω, ούτε την ξέρω πώς λέγεται, ούτε... ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει του κλάδου της τα αιτήματα μάλλον ζημιώνει τον κλάδο. Ο κλάδος των δικαστών είναι ένας κλάδος που το μεγάλο του κεφάλαιο είναι ο σεβασμός της κοινωνίας. Αν χαθεί αυτός, όσο μισθό και να πάρετε, φτωχοί θα είστε όλοι οι δικαστικοί. Αυτό λέω εις όλους και στους συγγενείς μου. Το μεγάλο κεφάλαιο της αμοιβής σας είναι ο σεβασμός της κοινωνίας. Προς τον νόμο, προς την νομιμότητα, προς το κράτος δικαίου. Αν αυτό το χάσετε, κύριοι δικαστές, και να μείνει ο μισθός σας όσο είναι, και να αυξηθεί κι άλλο, πάλι φτωχοί θα είστε. Γιατί θα βγαίνετε στον δρόμο και θα λένε, κοίτα ποιοι είναι αυτοί. Και ένα άλλο, τόσο καιρό που με το μισθοδικείο κάνανε αυξήσεις οι βουλευτές, κάνατε κι εσείς αυξήσεις. Ναι, τότε ήταν καλό το κράτος. Τότε ήταν καλό το κράτος, κύριοι δικαστές. Και τώρα έγινε το κράτος κακό που έχει μια ανάγκη. Και στην τελευταία ανάλυση, εγώ 20 χρόνια έλεγα για τους απατεώνες πρωθυπουργούς, για τους απατεώνες πολιτικούς που θα μας πτωχεύσουν. Εσείς τους στηρίζατε. Κύριοι δικαστές, κύριοι αστυνομικοί, κύριοι λιμενικοί, στηρίζατε αυτή τη σαπίλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν δικαιούστε ούτε να εξεγείρεστε, ούτε να ομιλείτε δικαιούστε. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν δικαιούστε ούτε να εξεγείρεστε, ούτε να ομιλείτε. Και μιλάνε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ότι αν συνεχιστεί, λέει, αυτή η κατάσταση, έλεγε μια εκπρόσωπος των δικαστών, ότι αν συνεχιστεί αυτή, τότε, λέει, θα επανεξετάσουμε εμείς το όλο καθεστώς της δικαστικής εξουσίας και τότε θα διαχωρίσουμε τελείως την εξουσία τη δικιά μας, λέει, και από την νομοθετική και από την εκτελεστική. Για να διαχωριστεί όμως μια εξουσία, πρέπει να έχει ξεχωριστούς πόρους. Οι δικαστές, είτε είναι φέτης, είναι πρωτοδίκης, είτε είναι αεροπαγήτης, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Εξαρτώνται άμεσα από το ελληνικό δημόσιο. Πώς θα οδηγήσουν τη δικαιοσύνη σε πλήρη ανεξαρτησία? Μα και έχουν δώσει λαβές ότι δεν είναι ανεξάρτητη. Ναι. Να το εγώ έκανα στο μικραμένο, στο εκλογοδικείο, ναι. Να το πω πάλι, έκανα για τις εκλογές του 9 προσφυγή κατά του κύρου στον εκλογό. Και με ακούγανε, λέω, δεν μίλησα ούτε αντένα, κύριοι δικαστές, δεν μίλησα ούτε μέγκα. Ενώ στο παράβολο, η Ένωση Κεντρών έδωσε το ίδιο παράβολο με το ΚΚΕ, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον ΠΑΣΟΚ. Μείναμε απροστάτευτοι και επειδή οι διαπλεκόμενοι μας μισούν, γιατί έχουμε αποκαλύψει ότι πρωταγωνίστησαν οι εκδότες στην κομπίνα του 1999 στο χρηματιστήριο και μετά μπήκαν στα ΜΜΕ για να πετύχουν ατιμορρησία και να εκβιάζουν τις κυβερνήσεις, μας μισούν και. Δεν μας φιλοξενούν. Είναι ισότιμα στα πλαίσια της δημοκρατίας, των δημοκρατικών κανόνων που πρέπει να υπάρχουν. Πουθενά. Ζητώ προστασία. Δεν θέλω, λέω, να ακυρώσετε τις εκλογές, αλλά βγάλετε μια απόφαση τέτοια που στο μέλλον να μην επιτρέψετε τέτοιο discrimination, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Με τα κυρίες ενισχύει. Διάκριση εις βάρος μας. Σωστό. Να μην επιτρέψετε τέτοια συμπεριφορά. Τίποτα ο κύριος. Μετά έγινε πρωθυπουργός και κράτησε τους ίδιους νόμους που είχε ο Φλογαΐτης. Ναι. Ο Φλογαΐτης που ήταν ένα τυφλό όργανο,
τυφλό όργανο του Πασόκ. Πασόκ. Τον είχαν βάλει προηγούμενο υπηρεσιακό το 7 στο Υπουργείο Τύπου. Ναι. Τον είχαν βάλει για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία των ΜΜΕ ο κ. Φλωρέντης, για τον οποίο είχε μαθευτεί ότι είχε πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ για να ιδρύσει στην Τζέντα μη κυβερνητική οργάνωση. Το ακούτε? Ναι, ναι. 4 εκατομμύρια ευρώ για να διδάξει στην Τζέντα μη κυβερνητική οργάνωση, διεθνές δίκαιο, κάτι τέτοιο. Είδε πήγε να διδάξει ο κύριος καθηγητής. Και είχε δυστυχώς και ο πικραμένος που όλοι τώρα οι δικαστικοί ζητούν τη δική μου στήριξη για να μην χάσουν το μισθό τους. Εκεί που έπρεπε και εκείνοι να στηρίξουν το δίκαιο και την ηθική, δεν το έκαναν, δεν το έκαναν, κύριε Βερόνη. Πολύ σωστά. Ναι, έτσι είναι. Ναι. Και μην νομίζει ο κύριος Πικραμένος ότι δεν το έκανε και έληξε. Η Ένωση Κεντρών είναι μια βραδιχευλογή μπόμπα, κύριε. Τώρα είμαστε χαμηλά γιατί πετύχανε να μας εξοντώσουν τα ΜΜΕ. Αλλά σε ένα χρόνο, κύριε Πικραμένο, μπορεί να είναι άλλη δύναμη της Ένωσης Κεντρών. Σε 5 χρόνια άλλη. Εγώ πάντα θα μνημονεύω ότι ήρθα στο εκλογοδικείο και σας ζήτησα προστασία από τα βατζίδες, καναλάρχες που έκοβαν την Ένωση Κεντρών και εσείς τίποτα δεν πράξατε για τη δημοκρατία και την ηθική. Τίποτα δεν πράξατε δυστυχώς. Σίγουρα και δεν μπορεί να μιλάνε τώρα να βγαίνουν οι δικαστικοί και να μιλάνε για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όταν κατά το παρελθόν έδειξαν πόσο ταυτισμένοι είναι με την εκάστοτε πολιτική εξουσία, νομοθετική και εκτελεστική. Λένε αν μας μειώσετε τους μισθούς, λένε και να βλέπουν αν μας μειώσετε τους μισθούς δεν θα είμαστε ανεξάρτητοι. Ήρθαν να δηλώνουν πρόθυμοι να τα πάρουν. Ακριβώς. Σας παρακαλώ, τέτοια επιχειρήματα δεν θέλω να τα πω, όπως και αστυνομικοί. Λένε αν κόψετε τους μισθούς θα παίρνουμε τα βατζιλίκια. Και ακούω συνέχεια αστυνομικό συνελήφθη παιδική πορνογραφία. Ναι. Αστυνομικό συνελήφθη ναρκωτικά. Αστυνομικό στο αυτοκίνητό του είχε ναρκωτικά. Δεν τα παρακολουθείτε? Συνεχώς. Συνεχής ανάμειξη αστυνομικών οργάνων σε λίαν παράνομες πράξεις. Για να δούμε εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος να διαβάσουμε τα πενεματά και έχουμε λίγο. Ναι, έχουμε ακόμη 15-20 λεπτά εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος, αξιότιμε κύριε Λεβέντη, με ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εκπομπές σας και εντυπωσιάζομαι από τον ειλικρινή λόγο σας. Εντύπωση μου προκάλεσε το σχόλιο σας την προηγούμενη ώρα, κύριε Πρόεδρε, περί ολιγαρχικής συνείδησης του Βενιζέλου, του Ευαγγέλη Βενιζέλου. Ναι. Πώς το στοιχειοθετείτε αυτό? Από ό,τι φαίνεται, ο Βενιζέλος ανέλαβε μεγάλο φορτίο τα τελευταία 2 χρόνια. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταντίνο που μας έστειλε το μήνυμα. Εγώ όταν μίλησα για ολιγαρχική συμπεριφορά στο συνέδριο, αλλά και στην όλη συμπεριφορά του Βενιζέλου, γιατί μίλησα? Γιατί διατηρούσε σχέσεις όταν ζούσε ο Λαμπράκης με τον Λαμπράκη και ήταν κάθε Σαββατοκύριακο ο Βενιζέλος σχεδόν στον Μπόρο, στη βίλα του Λαμπράκη. Και ο Λαμπράκης ήταν από τους πλέον διαπλεκομένους εκδότες, κύριε Κωνσταντίνε. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Βενιζέλος, είπαμε, είναι γαμπρός Μπακατσέλου. Ο γαμπρός Μπακατσέλος είναι πρώην συνεταίρος Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και με δουλειές στα Σκόπια. Άρα βίος και πολιτεία. Τώρα ως άνθρωπος ο Βενιζέλος είναι γλυκός άνθρωπος, μορφωμένος, δεν έχω. Αλλά τι έκανε, πήγε στο συνέδριο του Πασόκ και αφαίρεσε 2 ακτίνες. Από 9 τις έκανε 7. Και μίλησε για άλλο Πασόκ. Αν νομίζει ότι αφαίρεσε ακτίνων και όλο το σύμβολο να άλλαζε και να βάζε την ελιά, δεν ξέρω εγώ ένα όπως η Μπακογιάννη. Δεν αλλάζει έτσι ένα κόμμα. Όταν όλοι είναι σαβούρα που τα αποτελούν και όλοι ενέχονται σε σκάνδαλα. Έτσι. Δεύτερον, δεν μου άρεσε ο Βενιζέλος που είχε κάνει 180 συμβούλους. Σαν αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Παπαδήμου, είχε προσλάβει 180 συμβούλους. Καλά, τι τους έκανε αυτούς? Τι τους έκανε αυτούς τους συμβούλους ο Βενιζέλος, δηλαδή? Για να καταλάβω, αέρα του κάνανε. Ένα άλλο ζήτημα. Τότε μας έλεγε ότι θα σωθούμε
ότι είναι μονόδρομος, ότι είναι... Τώρα θέλει να δει το Σαμαρά για τα μέτρα πριν δει ο Σαμαράς την Τρόικα. Δηλαδή, τότε γιατί παίρναγε σκληρά μέτρα χωρίς να νοιάζεται για τις κοινωνικές τάξεις και τώρα νοιάζεται. Τι είδους, ας πούμε, ευαισθησίες ευκαιριακές είναι αυτές. Όταν ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Παπαδήμου και παίρναγε σκληρά μέτρα, έπρεπε όλοι να πειθαρχούν. Και τώρα θέλει λογαριασμό για τα σκληρά μέτρα. Επιπλέον έκανε ένα συνέδριο, όχι γιορτή. Ναι, για την Τρίτη Σεπτέμβρη. Και έβγαλε ένα λογίδριο. Και πολύ σωστά είπε η Διαμαντοπούλου. Σε μονόλογους δε συμπράττω. Πολύ σωστά. Δηλαδή, και διάβαζε και το λόγο του. Που είπα σε αυτό, θέλω να πιστεύω ότι έχει μια εφράδια. Τούτη τη φορά διάβαζε και το λόγο του, σαν τον Καραμαλή. Που ο Καραμαλής πράγματι ο Κώστας ή ο Σαμαράς, άμα χωρίς χειρόγραφο, καταραίουν. Θα πάθουν έμφραγμα. Λοιπόν, ο Βενιζέλος είχε μία έτσι οξυδέρκεια, μία ικανότητα στη ρητορική. Τούτη τη φορά, κάτω από τον πανικό της πτώσης του κόμματος, έχει χάσει και την τελευταία του δύναμη που ήταν η ρητορική. Τώρα λέτε ότι ανέλαβε μεγάλο βάρος την τελευταία διετία. Ακούστε, θα έλεγα ότι είχε αναλάβει βάρος, εάν φρόντιζε τα μέτρα να είναι δίκαια. Πολύ σωστό. Ακούστε, σε άδικα μέτρα, όταν με βάρβαρο τρόπο τα περνάς, αυτό δεν είναι βάρος, αυτό είναι βλακεία. Το να επιμένει η κυβέρνηση τώρα να κόβει 7% στους βουλευτές. 7% στους βουλευτές η κυβέρνηση και να το λέει αυτό συμμετοχή στις θυσίες και να μην κόβουν τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Να μην πετάνε από τη Βουλή τα 1700 κομματόσκυλα. Να μην επιστρέφουν τους αποσπασμένους στις αληθινές τους υπηρεσίες από όπου πληρώνονται. Να μην δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, λίγη στοργή προς τον κόσμο. Δηλαδή, θυμόσαστε τον Βενιζέλο που είχε ανακοινώσει το χαράτσι. Κάθε δομημένη επιφάνεια. Ρε φιλαράκο, και ένας που πήρε ένα δανειάκι για να πάρει ένα διάρρη, δομημένη επιφάνεια είναι αυτή. Αυτό είναι βλακεία. Επιτρέψτε μου λοιπόν, δεν ανέλαβε βάρος. Λειτουργήσε σαν μπουρμάς, πώς το λέμε, δηλαδή σαν, δεν θέλω και να τον ευρύσω. Ανεξέλεκτα. Ανεύθυνα τελείως. Ανεύθυνα, σωστά. Τελείως ανεύθυνα, ας πούμε. Επιτρέψτε μου, αγαπητέ. Δεν είναι δίκαια τα μέτρα. Δεν είναι δίκαια τα μέτρα. Η Ένωση Κεντρών προτείνει συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Γιατί δηλαδή τόσα λεφτά που βγάζει μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν, αυτές οι 50 εταιρείες, γιατί να μην παίρνουν και εργαζόμενοι ένα 30-40% στο τέλος του χρόνου ως μπόνους? Δεν συμμετέχουν και αυτοί στην κερδοφορία? Συμμετέχουν. Έτσι δεν είναι? Μετά είχε βάλει ένα κουκιάδιο ο Βενιζέλος επάνω στη Θεσσαλονίκη επί τόσους μήνες, δήθεν για την εταιρεία αποκρατικοποιήσεων. Δεν έκανε τίποτα, δεν αποκρατικοποίησε τίποτα. Όλοι αυτοί τσεπώνανε μισθούς και από ό,τι απερίφθη είναι μεγάλη μισθή. Γιατί βγήκε στη φόρα, δεν ξέρω αν το μάθατε. Ναι, ναι. Βγήκε στη φόρα την Πέμπτη, ακούστηκε στα δελτία ειδήσεων, ότι οι αμοιβές στον οργανισμό αυτών αποκρατικοποιήσεων ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ οι αμοιβές και 7 εκατομμύρια λεφτά χωρίς να κάνει τίποτα. Τίποτα, χωρίς να προσφέρει. Και ήταν ο Βενιζέλος αυτός που, ο προϊστάμενος που έβαλε αυτούς τους ανθρώπους στον οργανισμό αποκρατικοποιήσεων. Τουλάχιστον ας παραιτηθούν από τους μισθούς τους οι κύριοι, αφού δεν έπραξαν. Ουδέν έπραξαν. Γιατί είπε και αυτός ο Αθανασόπουλος ο καινούριος, ξεκινάμε ουσιαστικά από το μηδέν. Μέχρι τώρα λίγο χρόνο φαγώθηκε άσκοπα. Το είναι. Στην ανάληψη των καθηκόντων. Άρα ας παραιτηθούν από τις αποδοχές που με ευθύνη του Προέδρου του σημερινού του ΠΑΣΟΚ φτάσαν σε αυτό το σημείο. Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως δεν έχουμε... είχαμε όλο... Τι σημαίνει εδώ, δεν είχαμε εδώ. Εντάξει. Απέρα έχουμε και κάποια μηνύματα ακόμα. Όχι, μήπως ο ήχος. Κατρίδη.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός αρχίζει να τρίζει τόσο οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που βλέπουμε τα κορυφαία στελέχη, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Χρυσοχοίδη, έχουν αρχίσει πλέον να αποστασιοποιούνται από τις όλες πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Στο εσωτερικό της Δημοκρατικής Αριστεράς και εκεί υπάρχουν αντιπαραθέσεις, ιδίως από τους πασοκογενείς βουλευτές. Αυτά όλα θα έχει σαν συνέπεια και στην πορεία του κυβερνητικού έργου. Ήδη ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης αρχίζουν να κατηγορούν τον Σαμαρά ότι λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να τους καλεί σε συνόδους κορυφής, των τριών αρχηγών που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε ανώριμοι στις συμμαχικές κυβερνήσεις. Ακριβώς. Σαν χώρα. Γιατί όλα τα κράτη έχουν συμμαχικές κυβερνήσεις, αλλά το είχαμε μάθει στο απολυταρχικό σύστημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που μεταβάλλονται σε κοινοβουλευτικές δικτατορίες. Πολύ σωστά. Έχουμε λοιπόν ανοριμότητα στις συνεργασίες. Ανοριμότητα πολύ μεγάλη, κύριε Βερόνιμο. Και αυτά όλα που συναντάμε τώρα, να λέει ο Κουβέλης τα δικά του, νοιάζεται ο Κουβέλης για του ΟΓΑ. Νοιάζεται ο ΟΓΑ. Ναι, αφού αποφάσισαν να κάνουν μια κυβέρνηση, το πρώτο που πρέπει να νοιάζονται όλοι είναι για να μην πτωχεύσει η χώρα. Πάνω απ' όλα. Από εκεί πέρα, αφού έχουν ευαισθησίες, να βάζανε ένα τείχη και να λέγανε μέχρι 2.000 ευρώ δεν κόβουμε τίποτα. Από εκεί και μετά. Δεν το κάνανε όμως. Αφού δεν το κάνανε, λοιπόν, να σ' αφήσουν τις ευαισθησίες. Ναι. Να σ' αφήσουν, γιατί είναι ανοησίες αυτά. Έτσι είναι. Προχωράνε σε οριζόντιες περικοπές χωρίς καμία ταξινόμηση των κοινωνικών ομάδων, ποιοι έχουν περισσότερες ανάγκες, ποιες ομάδες, κοινωνικές ομάδες έχουν πληγεί όλο αυτό το διάστημα με το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, δεν έχει γίνει καμία τέτοιου είδους ταξινόμηση. Πήρανε μέτρα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τώρα αυτές τις μέρες είναι μέτρα καθαρά οριζόντιων περικοπών σε βάρος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Και όχι εναντίον κοινωνικών ομάδων που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Ναι, ναι. Δηλαδή η αναλογία είναι ίδια για όλους, ανεξαρτήτως αν κάποιος παίρνει 600 ευρώ και ανεξαρτήτως για τους βουλευτές που παίρνουν 8.000 ευρώ. Για να δούμε, η κυρία Σιλβή τι λέει. Γεια σας κύριε Λεβέντη, ονομάζομαι Αργυρό Μπουζάνη και βλέπω την κατάσταση στη χώρα μας και απογοητεύομαι. Αηδιάζω που τους βλέπω στην τηλεόραση να λένε ότι δεν γίνεται αλλιώς και να λένε για μέτρα. Και εξοργίζομαι όταν λένε για φόρο στα χωράφια. Τρία χωραφάκια έχει η μάνα μου στην επαρχία για να βγάζει το ψωμί της και θα τα φορολογήσουν. Σε κάτι τέτοιους πολιτικούς χρειάζεται ένας πλαστήρας και ένας οθονέος. Οθονέος ήταν ο πρόεδρος του στρατοδικείου της μικρασιατικής καταστροφής, τον Έξι Σογδί. Εσείς τα λέτε καλά, αλλά ο λαός επιμένει να ψηφίζει Τσίπρες και Στρατούλιδες. Δεν επιμένει, δεν ψηφίζει ο λαός. Είναι το διαμορφούμενο κλίμα στα ΜΜΕ. Είδατε τώρα βγήκε ο Δελατόλας και οι άλλοι και λένε ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή πριν τις εκλογές δεν την πολύ βγάλανε στα κανάλια, διαδίδανε όμως ότι ανεβαίνει, ότι μπαίνει στη Βουλή. Και ουσιαστικά την αβαντάρανε. Και σας εξήγησα ότι οι εκδότες αβαντάρανε τη Χρυσή Αυγή ακριβώς. Γιατί θέλανε, εκβιάζανε για το αγγελιώσιμο, το ΦΠΑ και το ΙΚΑ που χρωστούν. Γιατί οφείλουμε να το πούμε ότι ο Παπαδήμος είναι ο μόνος που δεν πέρασε συγχωροχάρτη πριν τις εκλογές για να τους τα χαρίσει. Γιατί πάντα πριν τις εκλογές οι εκδότες πετυχαίνουν οι πρωθυπουργοί μαριονέτες να περνάνε στην τελευταία συνεδρίαση συγχωροχάρτη για τους, για τη ΜΜΕ. Πολύ σωστά. Ο κύριος εδώ λέει, γεια σας κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Βάκης και δούλευα πόρτα σε κέντρα. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ καλά στα κέντρα και βγάζαμε καλό εισόδημα. Έφυγα και πήγα στην Καμπότζη για μερικά χρόνια, έκανα και εκεί κάποιες καλές δουλειές και πέρσι γύρισα στη χώρα μου. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει κύριε Λεβέντη, σκεπτόμουν να κάνω επιχείρηση, αλλά τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Το ΦΠΑ στο κόκκινο, τέλος επιτιδεύματος, εισφορές στο ΤΕΒΕ, δυσανάλογες των υπηρεσιών, φόρος εισοδήματος και τα ρέστα. Δεν βλέπω να κάθομαι άλλο καλύτερα να πάω σε μια ασιατική βαλκανική χώρα που η φορολογία είναι χαμηλή και η επιχειρηματικότητα πιο ανταγωνιστική.
Χαίρομαι που ανακαλύπτω ότι υπάρχει στην Ελλάδα άνθρωπος σαν εσάς και τα στελέχη σας. Σας χαιρετώ και τα καλύτερα για την Ένωση Κεντρών. Τον ευχαριστούμε το φίλο μας για αυτά που είπε. Είναι δύσκολο για να ξεκινήσει ένας τώρα δουλειά. Σίγουρα. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν ακατόρθωτα. Δεν υπάρχουν πλέον και κίνητρα. Ούτε για νεανική επιχειρηματικότητα. Και αντίθετα υπάρχουν αντικίνητρα. Ακριβώς. Αντικίνητρα υπάρχουν. Ναι. Πολλά αντικίνητρα πλέον. Ναι. Ο φόρος επιδιδεύματος, η αύξηση της φορολογίας των επαγγελματιών, η προκαταβολή του φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών, όλα αυτά είναι αντικίνητρα πλέον για την αύξηση. Συγχρόνως όμως με αυτά υπάρχει και η φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή. Δηλαδή υπάρχει, ακόμη πήγε η ΕΣΔΟΕ, όπως λέγεται αυτό, στα Χανιά, στη Ζάκυνθο. Εξακολουθούν και δεν κόβουν αποδείξεις. Ναι. Άρα τι είναι αυτή η αναρχική. Πήγε μία φορά και έκοψε κάποια πρόστιμα, λέει. Αν και κόβουν πρόστιμα, δεν εισπράττουν τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άλλο ρωτώ εγώ τώρα. Αφού πήγε το ΣΔΟΕ εκεί, αυτοί συνεχίζουν να μην κόβουν αποδείξεις. Ναι. Άρα τι είμαστε, χώρα τι, εκτός νόμου. Είμαστε διεθνές υπόδειγμα αναρχικών. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είδατε, η Παγκόσμια Επιτροπή Αξιολόγησης κατέδραξε την χώρα μας στην πρώτη θέση παγκοσμίως στη διαφθορά και στη διαπλοκή. Και η χώρα μας μπήκε και διαφάνεια σε αυτό. Ναι, η Επιτροπή Διαφάνειας, η παγκόσμια, ναι. Μπήκε και σε αυτό η επιτήρηση. Ναι. Επομένως, φταίει το σύνολο, έτσι, η συνολική συμπεριφορά. Του συνόλου, έτσι, γιατί έτσι έχει μάθει. Και με τη λαθρεμπορία στα καύσιμα, ένα γεγονός που φάνηκε αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, όλα αυτά είναι γεγονότα που δείχνουν ότι ο Έλληνας, με την οτροπία που του έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να συμμορφωθεί σε κάποιους κανόνες και κάποιους νόμους. Μάλιστα. Και σε αυτό υπάρχει μια θέση πολιτικής ηγεσίας, καθαρά. Εσείς πώς βλέπετε, λέει, το μέλλον. Το μέλλον, αυτό όπως το έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ότι αν δεν υπάρχουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, θα είμαστε πάλι στα ίδια. Εγώ βασίζομαι ότι η Ευρώπη θα πιέσει και θα στείλει εδώ τεχνογνωσία και θα προσαρμόσουμε την νομοθεσία έτσι, ναι, ώστε θα αρχίσουν στον ιστό της αράχνης να πιάνονται μικρά και μεγάλα έντομα, γιατί και τα δύο συμπράττουν σε αυτό που λέμε φοροδιαφυγή. Δηλαδή φοροδιαφυγή κάνει και ο Μιζαδόρος ο μεγάλος, που παίρνει ένα δημόσιο έργο, ναι, και το κάνει πλημελώς, αλλά και ο υδραυλικός που δεν δίνει απόδειξη, και ο γιατρός που δεν δίνει απόδειξη, και αυτό από τη μεριά του γκρεμίζει και αυτό. Σωστό. Γκρεμίζει τη χώρα. Ναι. Για να δούμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, ναι, και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Για να δούμε, ο κύριος Μάνεσης, μια κυρία λέει για τον κύριο Μάνεση, τον δημοσιογράφο. Ναι. Ο Μάνεσης, ο δημοσιογράφος του Α989, ιδιοκτησίας Κοντομινάς, εκπομπή του, είπε ότι μπήκαμε σε επιτήρηση για ένα χρόνο από την Ευρώπη για διαφθορά κυρίως, ναι, λόγω του μαύρου πολιτικού χρήματος και της Siemens. Είχε καλέσει μάλιστα να μιλήσει ο Γεωργιάδης. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ναι. Ναι. Σημειωτέων ότι ο τελευταίος τριγυρίζει στα ΜΜΕ, ο Άδωνης, και ισχυρίζεται ότι τον καλούν γιατί ανεβάζει την ακροαματικότητα με το επικοινωνιακό χάρισμα που διαθέτει. Καλά, αυτός ο Μάνεσης τώρα ανακάλυψε την Αμερική, δεν γνωρίζει ότι εσείς μιλάτε για το μαύρο πολιτικό χρήμα πάνω από 15 χρόνια που σας έχω ακούσει, λέει, τουλάχιστον εγώ, λέει η κυρία. Ναι. Και καλεί το Γεωργιάδη αντί δικαιωματικά εσάς, τι θα γίνει επιτέλους με όλους αυτούς τους υποκριτές που ακόμα και την ίστατη στιγμή δεν τολμούν να ασκήσουν την αληθινή δημοσιογραφία. Δεν μπορούν κάποιοι τίμοι να συγκροτήσουν ένα δημοσιογραφικό όμιλο ο οποίος να μην εξαρτάται από αμαρτωλά αφεντικά. Έτσι θα περάσουν την επαγγελματική ζωή τους μέσα στην εθελοδουλεία. Πολύ σωστή η κυρία. Η κυρία είναι, ναι, καταπέλτης. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί και προσπαθεί, ναι, με κάθε τρόπο να αποποιήσει τη φωνή, τη δικιά σας και τη Ένωση. Ναι, 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 ναι.
Ναι, αλλά όταν αποκλείεται η φωνή της Ένωσης Κεντρών, αποκλείεται και η φωνή της λογικής. Πάνω απ' όλα. Η φωνή της λογικής. Και μετά μένουν οι τρελοί να φωνάζουν, ναι, ναι. Οι σοφιστές. Όχι σε όλα, οι κάθε, χωρίς να κάθε λογής, οι κάθε λογής ηχοδιώκτες. Πολύ σωστά. Λέει εδώ ένας κύριος Λάζαρος, θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Ποιος κατά τη γνώμη σας από τους πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν είναι ποιοι είναι οι κύριοι υπαίτιοι της κρίσης. Δεύτερον, τι να κάνει μια κυβέρνηση για την άμεση εισρωή των αναγκαίων για την ανάκαμψη κεφαλαίων. Ευχαριστώ. Ναι, καταρχάς δεν είναι ένας πρωθυπουργός που είναι υπαίτιος, να ξέρετε, δεν είναι ένας, γιατί το σύστημα των τελευταίων 40 ετών ήταν σάπιο και όλοι οι πρωθυπουργοί βγαίνανε με ψηφοδηρία, ναι, με σκάνδαλα, με μαύρο χρήμα για, για το χαρτοπόλεμό τους και φορτώνοντας με χρέη τη χώρα. Άρα δεν είναι ένας από την εποχή του Μητσοτάκη με τα σκάνδαλα και τη Ηρακλής, μετά ο Σιμίτης, όλο εκείνο το σκυλολόι του Σιμίτη, ναι, ήταν όλο διεφθαρμένο εκείνο και οι υπουργοί. Δεν θυμάστε με τα χτηματολόγια, τα σκάνδαλα, με ένα σωρό. Μετά στον Καραμαλή, η Κουμπάρη, η Παρακουμπάρη, η Βατοπέδια, έσχη, μίλια έσχη, τι ποιος. Λοιπόν, όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί τα τελευταία 40 χρόνια πρόσθεταν εγκληματικά βάρη στην οικονομία. Έτσι είναι. Είναι πολύ απλό, τι να διαλέξουν. Και πώς θα γεμίσουν τα ταμεία, τι είπε ο κύριος, πώς θα γεμίσουν τα ταμεία. Πώς θα μπορέσουμε, ναι. Το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Μεταρρυθμίσει το πρόγραμμα. Είπαμε κόψιμο της χρηματοδότησης των κομμάτων, επιστροφή των 12.000 αποσπασμένων στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν, απόλυση από την Βουλή των 1.700, κόψιμο μισθών και συντάξεων μόνο για όσους παίρνουν πάνω από 2.000 οικογενειακό εισόδημα το μήνα, μέχρι τα 2.000 ευρώ να μην θυγεί ούτε ένα σέντς και χαράτσια μόνο σε αυτούς που έχουν από 3 σπίτια και άνω. Και αντί 10 ευρώ το τετραγωνικό, 30. Έτσι. Γιατί το να πληρώνει τώρα ένας που έχει 20 διαμερίσματα να πληρώνει 500 ευρώ για το κάθε διαμέρισμα χαράτσι, σιγά μην τον πονέσει. Σιγά μην τον πονέσει. Ενώ έναν που έχει το μοναδικό και μένει μέσα, αυτόν τον πονάει αν παίρνει 600 ευρώ. Είναι πολύ απλό. Μετά ακούω συνεχώς αυτοί που βγάλανε έξω, που κάνανε όλο λάδι-λάδι και τηγανίτες τίποτα. Δεν ακούω κάτι σημαντικό. Ζητώ τη συμμετοχή των εργαζομένων στα χέρια των επιχειρήσεων. Γιατί τη ζητώ. Για ακριβώς να ανυψωθεί λίγο η αγοραστική τους συμμετοχή στην κοινωνία. Και η παραγωγικότητά τους. Ναι, ναι, δηλαδή ο κάθε ένας Λάτσης που έχει μια επιχείρηση, το 40% των κερδών να το διανέμει στους εργάτες. Ναι. Αυξάνει τη αγοραστική τους δύναμη στον ιδιωτικό τομέα. Τους δημοσίους υπαλλήλους δεν θέλω εγώ να τους βάλουμε στην πυρά. Δεν θέλω να τους εξοντώσουμε. Είναι υπεύθυνοι για αυτά που γίνανε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι κάνανε, αβαντάρανε διεφθαρμένα συγκεκριμένα πολιτικά σύστημα. Κόμματα, αλλά κάποιοι ήταν συνετοί και συνεπείς. Πολύ σωστά. Και συνεπείς. Μπάση περιπτώσει, η συγκέντρωση χρημάτων, αγαπητέ μου, σε πρώτη φάση, το είχα πει και πριν τις εκλογές, έπρεπε να γίνει από τα χρήματα αυτών που βγάλανε στο εξωτερικό να πάρουμε ένα 20-30% αυτών που βγάλανε τελευταία τετραετία χρήματα στο εξωτερικό, και να πάμε να ζητήσουμε από την γερμανική κυβέρνηση, είχα προτείνει 50 δις, δώρο, όχι δάνειο, ναι. 50 δις για να συμβάλλουν κι αυτοί στην ανόρθωση της χώρας. Αλλά φοβάμαι ότι αυτά τα λεφτά όταν εισραίουν και έχουμε στις κυβερνήσεις Σαμαράδες, Βενιζέλους και τέτοια, θα τα χραπουκίσουν και πάλι ο ελληνικός λαός δεν θα δει τίποτε. Άρα το προέχον είναι να μπουν στη Βουλή τίμοι άνθρωποι, τίμοι ακόμματα. Αυτό είναι το προέχον. Και εδώ είναι το αίτημα, ναι, της Ένωσης. Τι και αν φέρουμε λεφτά όταν οι αρουραίοι τα τρώνε. Πολύ σωστά. Τι να τα φέρουμε αν τα κάνουμε τα λεφτά. Λοιπόν, ας περιώσουμε εδώ ο χρόνος, ναι, σε έλεξε. Ναι, είναι πολλά τα μη απαντηθέντα τα μηνύματα. Αλλά θα κάνουμε, έχουμε και στην εκπομπή της Δευτέρας και τις εκπομπές που κάνουμε στο ίντερνετ, να πούμε ότι κάθε βράδυ γίνεται εκπομπή στο αντιδιαπλοκή.gr μπαίνοντας στο ίντερνετ.
και πατώντας αριστερά Web TV, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ γίνονται ζωντανές εκπομπές στις οποίες μπορείτε να μετέχετε. Είτε τηλεφωνικά είτε με email. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας. Είναι μεγάλη η στιγμή να ξέρουμε ότι η Ένωση Κεντρών αποκτά τις μάζες, τους προδομένους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, τους προδομένους ανθρώπους αυτούς που εκβιάστηκαν από Νέα Δημοκρατία για να μην φύγουμε δίθεν από το ευρώ και ψήφισαν Σαμαρά χωρίς να τον θέλουν, χωρίς να τον γουστάρουν. Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το λάθος, έπεσαν θύματα αυτών των χαρτοπολέμων και των εκβιαστικών διλημάτων μέσω των ΜΜΕ και τους ψήφισαν. Τώρα νομίζω ότι τα ψέματα τελειώσανε, πρέπει να καταλάβετε ποιος αγαπάει τη φτώχεια και δεν την αγαπάει ο Καμένος, η Χρυσή Αυγή ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη φτώχεια την αγαπάει αυτός που θα φροντίσει να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια και πρώτο, το πρώτο ζητούμενο και μετά με δίκαιο τρόπο να μοιράσουμε τα έσοδα να αναπνεύσει η φτώχεια. Δύο κοινά χρειάζονται. Έτσι. Πρώτο να σωθεί η χώρα γιατί αν καταρρεύσει, θα αρχίσουμε από το μηδέν. Από το 1821 θα ξεκινήσουμε. Θα δέρουμε 100 χρόνια μπροστά μας για να αποκτήσουμε μια σταθερότητα. Πρώτα λοιπόν η σωτηρία της χώρας και μετά με επεμβάσεις προς την κατεύθυνση της δικαιοσύνης να μην νέμεται μόνο η ολιγαρχία τα έσοδα της χώρας, αλλά επιτέλους και ο ιδιοκτήτης ελληνικός λαός. Αυτό θέλει η Ένωση Κεντρών. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βερόν για την παρουσία σας. Σας θυμίζω ότι κάθε Σάββατο είναι η εκπομπή μας στο Extra. Ξεκινάει το 12.30 ώρα το βράδυ και κρατάει 2 ώρες μέχρι τις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. 12.30 ώρα ξεκινάει κάθε Σάββατο στο Extra και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30 για αυτούς που πάνε στη δουλειά τους. Τα γραφεία μας είναι στην οδό Καρόλου 28 στην Αθήνα, άρα αν θέλετε να στέλνετε επιστολές ή να επισκέπτεστε τα γραφεία μας, είναι στη διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5220-896, ξαναλέω 210-5220-896 και 6944 κινητό τηλέφωνο ανάγκης, 6944 λοιπόν 39-44-37. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας και την υπομονή σας.